βράδυ του περασμένου Σαββάτου γίναμε μάρτυρες γεγονότων τα οποία προέρχονται από το πιο ζωφερό παρελθόν. Άγνωστοι, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του πλήθους κόσμου που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο εκλογικό μας περίπτερο, προέβησαν σε πράξεις βανδαλισμού. Πραγματικά με πρωτοφανή μανία έσπασαν ό,τι έβρισκαν στο διάβα τους, ενώ πετούσαν στον δρόμο εκλογικό υλικό. Οι πράξεις αυτές είναι καταδικαστές και όπως είπα και πριν θυμίζουν άλλες εποχές. Το ηχηρό μήνυμα θα το λάβουν από το λαό, το δημοκρατικό λαό του Ηρακλείου στις επερχόμενες εκλογές, ο οποίος δεν ανέχεται και καταδικάζει τέτοιες πράξεις. Σίγουρα είναι ένα σημείο και σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου, το οποίο φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία. Μας κάνει εντύπωση πραγματικά το γεγονός αυτό που έγινε, όπως είπα και πριν, σε ένα χρονικό σημείο, το οποίο ήταν κατά τις ώρες που έπρεπε να υπάρχει φύλαξη. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής έχει ένα δυνατό ψηφοδέλτιο σε πανελλαδικό επίπεδο, ένα ευρωψηφοδέλτιο με έντονη κριτική παρουσία, με άρωμα Κρήτης, και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα ποσοστά σε επίπεδο Κρήτης και σε νομό Ηρακλείου θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Όπως είπα και πριν, το ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει, ισχυροποιείται, εδραιώνει την παρουσία του στο χώρο και αυτό φαίνεται ότι κάποιος τους ενοχλεί.